μια κοπέλα από τα φροντιστήρια, εδώ Ευρωγνώση είναι το όνομα των φροντιστήριων που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν την εκπομπή μας, θέλει να σας αφιερώσει ένα τραγούδι, μου το είχε πει πριν από την εκπομπή. Χαμογελάς, θέλει να σας αφιερώσει ένα τραγούδι. Ναι, ναι. Να κλείσουμε έτσι κάπως όμορφα και αισιόδοξα. Αυτό το τραγούδι θα μας τραγουδήσει έτσι, χωρίς μουσική, να ακούσουμε το τραγούδι. Δεν ξέρουμε ούτε καν το όνομά σου, θα μας πεις το όνομά σου. Με λένε Μαριλέτα. Η Μαριλέτα να κρατήσει ψηλά το μικρόφωνο λοιπόν και να μας πει αυτό το τραγούδι για τα παιδιά. Για τον Τάσο και την Ελένη. Σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη. Ορίστε. Σου μιλάω και μ' αφήνεις, δε μου δίνεις σημασία. Σου φωνάζω, δε γυρίζεις, δεν ακούς την ομιλία. Δεν αντέχω να μην ξέρεις πόση αγάπη έχω για σένα. Δεν αντέχω να μη βλέπεις πόση έχει σημασία. Αν με θέλεις τη ζωή σου, αφήσε με να διαβώ. Αν με θέλεις την καρδιά σου, άνοιξε μου για να μπω. Πίστεψε με, πίστεψε με, κι άνοιξε μου για να μπω. Άνοιξε μου γιατί άλλο δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Μπράβο. Στίχη και μουσική δική της. Δικό σου το τραγούδι. Στίχη και μουσική δική της. Στίχη και μουσική δική της. Και τι καλύτερο για τέλος από το φυλάκι που έστειλε ο Τάσος στη Μαριλέτα. Νομίζω ότι κάπως έτσι χαρούμενα πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι, να τελειώσουμε την εκπομπή. Αρκετά προβληματιστήκαμε. Ναι. Εντάξει, παιδιά, να κλείσουμε κάπως χαρούμενα γιατί είσαστε χαρούμενοι άνθρωποι και δεν σας ταιριάζουν τα κλάματα. Δεν σας ταιριάζουν τα κλάματα. Όχι, βέβαια. Δεν πρέπει να κλαίτε. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Μένω σε αυτή την εικόνα. Πραγματικά μένω στην εικόνα που ο Τάσος κρατάει από την αρχή της εκπομπής, το χέρι της Ελένης και αυτό τα λέει όλα. Καλό σας βράδυ.